Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σου, μια χαρά. Είστε καλά. Καλά, μια χαρά. Πολλή δουλειά έχει πέσει τις τελευταίες μέρες, είναι η αλήθεια. Έχετε συνεχείς συνεδριάσεις, θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, με κυρίαρχο φυσικά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αποφασίσατε, λίγο πολύ το περιμέναμε, πάμε για την Γενική Συνέλευση την επόμενη Δευτέρα πλέον, οριστικά. Δυστυχώς θα θέλαμε να μην έχουμε τόση δουλειά, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι αν η ομάδα κατάφερε να ανέβει τα πρώτα που ήταν εθνική, τώρα θα είχαμε τα περισσότερα πράγματα να δρομολογηθεί. Καλώς κακώς όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ορίσαμε μια γενική συνέλευση για την επόμενη Δευτέρα. Και χθες εξετάσαμε αυτές τις προτάσεις οι οποίες υπήρχαν στο Συμβούλιο. Και βγάλαμε μια ανακοίνωση στον τύπο. Κάποιες από αυτές τις συζητάμε, κάποιες από αυτές ήδη έχουν εγκριθεί για να εκτεθούν στο σώμα την επόμενη Δευτέρα. Διαβάσαμε από την ανακοίνωση, κύριε Οικονόμη, ότι καταρχάς απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη πρόταση των Ισπανών του κυρίου Λουίς Όλιβερ Σιέρα. Δηλαδή, αυτό ήταν μόνο το γεγονός ότι ήταν εκπρόθεσμη, γιατί αν θα πάρουμε με τους τύπους. Και η πρόταση του κυρίου Παπακοσταντίνου ήταν για κάποιες ώρες εκπρόθεσμη. Ή ήταν και το γεγονός ότι υπήρχε και το κακό προηγούμενο με τους συγκεκριμένους. Όχι. Το κακό προηγούμενο δεν το λάβαμε υπόψη μας. Απλώς το γεγονός αυτό που είπατε, ότι έγινε μια πρόταση τώρα τη Δευτέρα, τη στιγμή που η δικιά μας υποθεσμία ήταν την Παρασκευή, του κύριου Παπακοσταντίνου, τέλος πάντων, ήταν στο 95. Αυτή ήταν μετά το τέλος της παράτασης. Εντάξει, έχει διαφορά. Όσον αφορά την πρόταση του κύριου Παπακοσταντίνου, να τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε ακούσει και διαβάσει τις τελευταίες μέρες διάφορα γενικά για αυτή την εταιρεία που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η εταιρεία που ενδιαφέρεται για τον Άρη. Έχετε λύσει εσείς το μυστήριο του τι ακριβώς συμβαίνει ή περιμένετε απλά και εσείς την επόμενη Δευτέρα να γίνετε σοφότεροι? Ο κύριος Παπακοσταντίνου μας έφερε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεσμεύτηκε ο ίδιος ότι θα φέρει τα στοιχεία σήμερα, μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Δεσμεύτηκε ότι την επόμενη Δευτέρα, 20 του μηνός, θα έρθουν εδώ πέρα οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι υποβάλλουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Μόνο μου είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το ότι επειδή είναι Άραβες, αυτό το διάστημα μέχρι τις 18 του μηνός, έχουμε και τη γιορτή του Ραμαζάν. Το Ραμαζάν είναι σωστά. Ναι, και απλώς υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με την τελευταία συνομιλία που κάναμε σήμερα το πρωί, να μην προλάβουν ακόμη και να είναι εδώ πέρα τη Δευτέρα. Θα σου δώσω εδώ τα στοιχεία όπως είναι. Αν με το καλό έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εκτεθούν περισσότερα στοιχεία για την πρότασή τους, δηλαδή ουσιαστικά είναι και υποαίρεση και αυτή η πρόταση, γιατί αν δεν προλάβουν να έρθουν, αν δεν είναι εδώ μέχρι τη Δευτέρα, ουσιαστικά θα απορριφθεί, δεν θα συζητηθεί καν στη Γενική Συνέλευση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σοβαρά έχει μετρηθεί στον Άρη εδώ και ένα χρόνο θα το είχε στο μυαλό του και αυτή τη στιγμή θα έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εμείς δώσαμε και μια δεκαήμερη προθεσμία. Νομίζω τώρα ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, παίζουν τις καθυστερήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτές οι πρόταση. Δεν θέλω να προτιμήσω καμία πρόταση, απλώς θα έπρεπε να ήταν πιο ολοκληρωμένη και πιο συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή. Σωστά, γιατί θέσατε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέσατε και ένα χρονικό όριο. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά οφείλει να είναι έτοιμος και να είναι παρόν φυσικά οπωσδήποτε στη Γενική Συνέλευση. Φυσικά. Να σας ρωτήσω φυσικά, κάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, συγγνώμη λίγο, αυτή τη στιγμή, αν η ομάδα είχε ανέβει κατηγορία, θα έπρεπε ήδη αυτή τη στιγμή να έχει δοθεί σε κάποιον και να έρθει και να κάνει προετοιμασία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάποιος ο σοβαρός θα είχε μια συγκεκριμένη πρόταση πολύ πιο νόλουδα. Έχετε αποφασίσει πώς θα πάει η Γενική Συνέλευση, δηλαδή επί της διαδικασίας τη Δευτέρα, θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος? Έχετε αποφασίσει και θα το δηλώσετε επίσημα ότι θα πρέπει να την αναλύσουν την πρότασή τους οι επικεφαλής ή μπορεί και κάποιος εκπρόσωπός τους για παράδειγμα να την παρουσιάσει το... Θεωρούμε να είναι απαραίτητα εδώ πέρα ο επικεφαλής. Κάθε πρόταση, του κάθε πλάνου. Θα του δοθεί ένας εύλογος χρόνος γύρω στα 15 με 20 λεπτά για να αναπτύξει σε πρώτη φάση ο καθένας να αναπτύξει το δικά του πρόταση. Στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο τα μέλη με μια σύντομη τοποθέτηση όσοι θέλουν να μιλήσουν γύρω στα 5 λεπτά για να
εκθέσουν τις απόψεις τους και να κάνουν τα ερωτήματα προς τους υποψήφιους επενδυτές και ξανά οι ίδιοι επενδυτές να ξαναπάρουν το λόγο για να έχουν μια δεύτερη ομιλία και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους έχουν γίνει. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία θα την περιφορήσουμε και θα θέλουμε να την οριοθετήσουμε και να φτάσει σε ένα χρονικό διάστημα να πάει γύρω στις 3-3,5 ώρες. Γιατί αλλιώς μετά θα πρέπει να τοποθετήσουμε κάτι έτσι, και να γίνει μια σοβαρή ψηφοφορία. Mm-hmm. Άρα, εφόσον μιλάτε για μια διαδικασία που θα πάει 3-3,5 ώρες συν ψηφοφορία μέσω κάλπης, λογικά θα πρέπει να ξεκινήσει και κάποια στιγμή εγκαίρως. Δηλαδή, για τι ώρα την προγραμματίζετε, σκέφτεστε να ξεκινήσει? Να ξεκινήσει γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. 6-7 η ώρα, προφανώς για να πάει μέχρι το βράδυ να βγει. Ναι, 7 η ώρα, ναι, ναι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, προφανώς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν μπορούμε. Ναι, φυσικά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε κανένα να πρακτικήσει. Εμείς σαφώς θα ψηφίσουμε τα οικονομικά ταυτοποιημένα μέτρα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα όμως, κύριε Οικονόμου, γιατί μιλάμε για πόσα, για 170, 175, πόσα τόσα. Τόσα είναι περίπου. Ναι, μετά την μεταχάριση που κάναμε τελευταία, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 175, νομίζω, ταυτοοικονομικά μέτρα. Ναι. Και από αυτά το ζήτημα είναι πόσα θα παραβρεθούν φυσικά στην αίθουσα για να, έχουν, για να ψηφίσουν. Ναι, ναι. Εμείς είχαμε μια επαφή τελευταία μαζί τους, γιατί με αρκετά μέλη, δηλαδή με όλους, γιατί κάναμε μια άφηση όσον αφορά τις παλιές συνδρομές που είχαν πολύ να πληρώσουν και ξανά θα γίνει το ίδιο για να όσο περισσότερο και να διαφημίσουμε και την κοινωνική συνέλευση, γιατί είναι οριακό σημείο για το μέλλον του ΑΕΠ. Πείτε μας κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Αποφασίσατε χθες κάτι όσον αφορά τη σύσταση ΤΑΑ για να διασφαλίσετε αυτόν στον οποίο θα δώσουν τα μέλη, φυσικά με την ψήφο του στην ομάδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα, να έχει το προβάδισμα, την προτεραιότητα όταν με το καλό συσταθεί η νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία? Ναι, κάτι τέτοιο σε πρώτη κουβέντα που κάναμε χθες. Απλώς θα επαναλάβουμε και θα συνεχίσουμε το συμβούλιο το οποίο ξεκινήσαμε χθες την Τετάρτη. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε όσον αφορά τη συνέλευση και το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Μέσα αυτά είναι και το θέμα της δημιουργίας τα, αλλά θα το δούμε περισσότερο με τους νομικούς. Mm-hmm. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό, για να κερδίσετε και λίγο χρόνο, γιατί η σύσταση ΠΑΕ είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα. Όπως και στην ΑΕΚ, θυμόμαστε, είχε πάρει ένα χρονικό διάστημα και νομίζω ότι και η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει παίζοντας τη Football League αρχικά ως ΤΑΕ και μετά ως ΠΑΕ. Ναι. Έχουμε ένα παραδείγματα τέτοια και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση θες και τη σκέψη προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχετε, γιατί το ρωτάει εδώ ο φίλος ο 732, ρωτάει, okay, λέει θα πάει η ομάδα κάπου την επόμενη Δευτέρα, σε όποιον κερδίσει το ακροατήριο και την ψήφο. Έχετε αποφασίσει αν θα βάλετε και ποιες θα είναι αυτές οι διασφαλίσεις ότι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι στη Football League, δεν θα τη χρεώσει από την πρώτη χρονιά και θα την παρατήσει και θα τρέχει μετά ο Άρης να συμμαζεύει τα συμμάζευτα πάλι? Αυτό ακριβώς θέλουμε, γι' αυτό φτάσαμε στις πρώτες πρωινές ώρες και σταματήσαμε τη συζήτηση και θα συνεχίσουμε την Τετάρτη με τους νομικούς που έχουμε μαζί για να κοιτάξουμε λίγο αυτές τις διασφαλίσεις που λέτε. Για να μην έρθει στα ίδια άσχημα περσινά μονοπάτια ο Άρης. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, μάλλον το τελευταίο μετώ. Ναι. Αναφέρομαι περισσότερο για football league φυσικά, όταν θα συσταθεί με το καλό ΠΑΕ, γιατί για γάμα εθνική θα πάτε λογικά στην πεπατημένη ενός μνημονίου όπως κάνατε και φέτος. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για τη β' εθνική. Με τον Γιώργο Γαλανό τι γίνεται, κύριε Οικονόμου? Υπάρχει μια αντιπαράθεση, συνεχίζεται. Έβγαλε χθες μια ανακοίνωση την οποία κατηγορεί και εσάς, νομίζω, και προσωπικά και το ΔΣ. Υπάρχει μια αντιπαράθεση. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε στα ραδιόφωνα και να εκτεθούμε στον κόσμο. Εμείς διαλέξαμε το δρόμο του να στείλουμε κάποιες επιστολές στον κύριο Γαλανό και να ζητήσουμε τα παραστατικά τα οποία είχε από τη δικιά του περίοδο, που ήταν σχεδιοτέχνης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν έχουμε τα παραστατικά σε εμάς ακόμη. Πλην αυτών τα οποία είχαμε από την αρχή και τα οποία καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποια νούμερα όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα που είχε εκείνη την περίοδο. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπήρχε μια απάντηση. Εμείς την τελευταία ανακοίνωση που βγάλαμε θεωρούμε ότι εφόσον τα παραστατικά δεν έρθουν και σε ένα εύλογο σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Σύλλογο, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε θα πάμε στο δικαστήριο με τον κύριο Γαλανό. Υπήρχε μια απάντηση από τον κύριο Γαλανό, αλλά και εμείς χθες στο Συμβούλιο, εξετάζοντας τη δική του πρόταση, αποφασίσαμε να δώσουμε μια προθεσμία πάλι με την Παρασκευή για να έρθουν επιτέλους αυτά ότι ισχυρίζεται με την τελευταία ανακοίνωση του χθες, να τα δούμε και εμείς δηλαδή, να μην φτάνουν μόνο στα κάποιες επιστολές δικές του και οτιδήποτε άλλο έχει να προσκομίσει
στους ραδιοσταθμούς και στις εφημερίδες, αλλά να φτάσουμε επιτέλους και στο δικό μας το λογιστήριο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εάν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και έχουν τα παραστατικά και μπορέσουμε να... τα διασταυρώσετε. Να συνεννοηθούμε, καλώς. Εμείς στην διαφορετική περίπτωση, αν δεν γίνει τίποτα, θα εισηγηθούμε σαν ΔΣ σήμα, να μην γίνει αποδεκτή η προθεσία διαφέρουσα του κ. Ράμου. Ναι, τώρα εσείς είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κονόμου, εδώ 6 μήνες δεν τα έχει παραδώσει, θα τα παραδώσει τώρα σε 72 ώρες όπως του ζητήσατε. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Μακάρι να αντιστραφούν όλα, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε την τώρα συμπεριφορά και δεν το βλέπουμε. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Για μένα υπάρχει ξεκάθαρα και νομίζω και για αρκετούς Σαριανούς ένα ηθικό ζήτημα εδώ πέρα. Δεν μπορεί να έχει μια αντιπαράθεση, να υπάρχει μια διαφωνία, να υποστηρίζει ο ΑΣ μετά από έρευνα ότι υπάρχουν σημαντικές οφειλές, ότι υπάρχουν παραστατικά που δεν έχουν δοθεί, και απ' την άλλη να υπάρχει πρόταση την ίδια στιγμή από τον άνθρωπο ο οποίος έχει οφειλές προς τον ερασιτέχνη. Δεν τίθεται ένα ηθικό ζήτημα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Απλώς. Δεν θέλουμε περισσότερο να βγούμε και να ρυθμιστούμε. Να ανεβάσετε τους τόνους, ναι, να ανεβάσετε τους τόνους. Προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Εμείς υπάρχουν και διάφορες πιο σκληρές εκφράσεις προς το πρόσωπό του, αλλά μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον, μέσα σε στενό περιβάλλον όπως είναι το συμβούλιο. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαράθεση μας με τον κύριο Γαλάνο Κρυσού. Με τον κύριο Ζαμπέτα θα συναντηθείτε εκ νέου ή θα παραδώσετε γραπτό στις απαντήσεις? Σήμερα ή αύριο θα μιλήσουμε μαζί και θα συναντηθούμε για να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία έθεσε. Μάλιστα. Ωραία. Άρα περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη το μέρος. Είπα εγώ ότι μάλλον θα είναι στο ξενοδοχείο Νεφέλη, απλά δεν το έχει το οριστικοποιήσει ακόμη. Ναι. Απλώς θα κάνω μια επαφή με το ξενοδοχείο πρώτα να συναντηθούμε και μετά θα ανακοινώσω. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κονόμου. Να είστε καλά. Έγινε. Καλημέρα.